πολύ παθομηχάνημα, εν πάση περιπτώσει, στην Ακρόπολη. Πάμε στην Ελευθερία Τσιπριάκη και τον κύριο Γιάννη Βεριόπουλο. Τι έγινε τώρα εκεί, κύριε Βεριόπουλε, για ποιο λόγο αυτή η παρεξήγηση? Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω ποιος ακριβώς είναι ο λόγος που δεν επιτρέπει στον κύριο Σκουρολιάκο και την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ να μπει μέσα στο μνημείο και να πάει στο εργοτάξιο που είναι το σκαλοσιάκι για την κατασκευή των εμβατορίου. Αναφέρω κάποιοι λόγοι στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, την οποία όμως απάντησε να λαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη πλέον η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, αφού αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, αφού όπως. Με συγχωρείτε, γίνονται ή δεν γίνονται εργασίες στον ανελκυστήρα? Είναι έτοιμος ο ανελκυστήρας? Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το ευλογημένο μηχάνημα? Ανελκυστήρας όχι. Δεν είναι έτοιμος. Λέγεται ότι θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο. Στο τέλος του Ιουλίου, μάλιστα, υποθέτω. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ήταν ή δεν ήταν αυτή επικίνδυνο να πάνε κρύο, την Πέμπτη? Μπορούσε η αντιπροσωπεία να πάει την Πέμπτη? Αυτό είναι το θέμα. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω το εργοτάξιο. Η άλλη βουλευτή όμως, για την άλλη βουλευτήνα δεν ήταν επικίνδυνο. Δηλαδή, κύριε Σκουρολιάκο, εσείς ουσιαστικά λέτε ότι έγινε μια διάκριση. Το πολύ και καλά. Υπενήσεστε ουσιαστικά. Τότε το υπενήσω. Ότι υπάρχει κάποιο λόγο. Ωραία, λέτε λοιπόν. Ο Σκουρολιάκο ξέρει λοιπόν. Δεν μα αφήσαν να πάμε, παιδί μου, για να μην το καταγγείλουμε. Να μην καταγγείλουμε τι. Ότι δεν το έχουν έτοιμο ακόμα. Αυτό λέει ο Σκουρολιάκο. Πρέπει να τοποθετηθώ επί τη ανακοίνωση του Υπουργείου. Ναι. Μπορώ. Ναι, κύριε Σκουρολιάκο. Μετά αυτή την αντιδημοκρατική ενέργεια, για την οποία δεν υπάρχει δικαιολογία όπως ακούω και όπως βλέπω, ήρθε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού της χώρας μας, της πατρίδας μου, για την οποία δεν είμαι καθόλου υπερήφανος. Μια ανακοίνωση αμήχανη, πρόχειρη, ενοχική, με πλήθος αναλυθιών. Χρησιμοποιώντας ονόματα. Εγώ δεν χρησιμοποιήσα, ξέρετε, εδώ έχω στο χαρτί τα ονόματα όλων των υπαλλήλων. Άρα δεν δέχεστε ότι ήταν ζήτημα ασφαλείας, έτσι? Αυτό όχι, εκεί βέβαια καταλήγουμε. Έχω δεν το όλα τα ονόματα των υπαλλήλων με τους οποίους μίλησα. Μάλιστα. Δεν αναφέρω από αρχή μου ποτέ κανένα όνομα. Έχουμε να κάνουμε με τη διεύθυνση του Υπουργείου. Και αυτό που ρωτάω εγώ στην ανακοίνωση που έβγαλα μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου. Ναι. Απροπό, είδα σε ιστοσελίδα μεγάλης εφημερίδας που υποστηρίζει την κυβέρνηση την ανακοίνωση του Υπουργείου, αλλά πουθενά αυτή η ιστοσελίδα δεν είχε βάλει την καταγγελία στη δική μας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε μία παρέμβαση από το Υπουργείο Πολιτισμού, κάποιον να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Βεριόπουλε. Εμείς, κύριε Παυλόπουλε, αν μου επιτρέπετε, θα επιχειρήσουμε πάλι. Θα ζητήσουμε πάλι την άδεια να πάμε και ελπίζουμε την επόμενη φορά να επιτραπεί το αυτονόητο. Βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ένα χρόνο αυτό το αναβατόριο που χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σκουρολιάκο. Είναι όπως ήταν. Κάποιος θα πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό. Νομίζω ότι ευχαριστούμε και την Ελευθερία Σπυράκη και τον κύριο Βεριόπουλο. Ναι, μια κουβέντα σύντομη, κύριε Βεριόπουλε. Να πω μια κουβέντα. Ναι. Κοιτάξτε, το αναβατόριο είναι αρκετά σημαντικό έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Έτσι αποτελεί την εικόνα ανθρωπιάς και πολιτισμού της χώρας. Εκεί θα έπρεπε να εστιάσουμε, κύριε Βεριόπουλε. Είναι σαφές, λοιπόν, έλεγα, ότι όλοι οι αντιπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα πρέπει να επισκεφτούν και να δουν και την κατασκευή του ανεβατορίου, αλλά και όλα τα έργα που γίνονται στην Ακρόπολη. Αυτό. Όχι, καλό θα ήταν να το επισκεφθούν και να γίνει άμεσα και να το επισκεφθούν και να το δουν έτοιμο. Αυτό είπα. Και να μην τους απαγορεύει. Λοιπόν. Και κυρίως να είναι διαθέσιμο στους επισκέπτες. Για να μην φτάνουν στο σημείο γονείς παιδιών με κινητικά προβλήματα, να τα παίρνουν στην πλάτη, στην αγκαλιά τους, για να τα πάνε να δουν τον Ιερό Βράχο. Γιατί αυτά είναι ντροπής πράγματα. Ντροπής πράγματα είναι αυτά. Σας ευχαριστούμε όλους και την Ελευθερία της Σπυράκη. Ωραία. Δεν πρόλαβε να πει τίποτα για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, ξέρεις εσύ από τηλεοπτικούς χρόνους. Θα σας συναντήσουμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Μια ανάσα να πάρω. Για πάμε τώρα να καλημερίσουμε λοιπόν τους συναδέλφους μας, τον Μανώλη Τοκοτάκη, διευθυντή της Εστίας. Και την Βούλα Τίκα και Χαγιά.